Ήρθατε κολλητές στο σημερινό βλογκάκι που θα πάω στα Nix Face Awards. Σήμερα είναι ο τελικός, μαλάκα πως φαίνομαι έτσι, κάτσε από πιο πίσω. Σήμερα είναι ο τελικός των Nix Face Awards και θα είναι η αγαπημένη μας Αφροδίτη. Ο διαγωνισμός, φυσικά ο τελικός δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά εγώ επισκλήθη από την αγαπημένη μου Αφροδίτη και θα πάω εκεί πέρα να την υποστηρίξω, να τη δω και να γνωρίσω και τις άλλες φαίμους ελληνίδιες YouTubers. Τώρα διαβάζω, που την μπορείτε να δείτε, να κάνω έκθεση. Θα ετοιμαστώ, θα φάω και θα σας πάρω μαζί μου όπου και να πάω. Έκανε και ρήμα. Έχω κάνει το ρουτίν μου, έχω βάλει λίγη κρέμουλα με τυχιόν με αντιλιακή. Έχω βάλει λίγη αντιλιακή με χρώμα. Βασικά, όχι αντιλιακή με χρώμα, μια αντιλιακή σκέτη είναι, απλά είναι πράσινη. Έχω κάνει και το μασάζ προσώπου μου με το Nurse Jamie Uplift, έτσι. Use code James for 10% off, okay, okay. Ναι, και δεν ξέρω τι να κάνω, να κάνω κανονικό glam ή να πάω natural εκεί πέρα. I don't know. What do you guys think? Should I go natural or should I go glammed up? Γράψτε στα σχόλια τι πήγα τελικά, να δούμε αν θα το μαντέψατε, εντάξει? Και μην πάτε μέχρι το τέλος, θα σας μαλώσω. Ωραία, πάω να συνεχίσω το διάβασμα και θα τα πούμε εμείς όταν αρχίσω να ετοιμάζομαι για να πάω στο Next Face Awards. Επίσης, χρειάζομαι ξύρισμα λίγο. Όχι, θα το εξαφανίσω. Έχετε δοκιμάσει ποτέ μαστίχα σε σκόνη? Εγώ ναι. Μπλαχ. Αιδία. Ξα. So, you guys, θα ετοιμαστούμε τώρα έτσι λίγο γιόλο, στα γρήγορα, θα ετοιμαστούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εγώ καλά είμαι. Να ξέρετε, δε, θα το κόψω κάπου εδώ το tutorial, δεν θα το αφήσω tutorial. Δεν θα το κάνω ολόκληρο, γιατί όπως είπα, δεν είναι tutorial. Αλλά τέλος πάντων, εσείς πώς είστε, παιδιά? Έχω μια χαρά. Έχω αρχίσει θερινά να δώσω και παράσταση, ενώ ακυρώθηκε την πρώτη φορά. Τα πήγα τέλεια, νομίζω. Βασικά τα πήγα πολύ καλά. Αλλά σε μια φάση, ξέρω εγώ, όταν ήταν από τα λόγια μου, είχα φρικάρει και τα ξέχασα, αλλά εντάξει, μετά τα είπα. Τρέχω συνέχεια με διαβάσματα, με το να πηγαίνω έξω όταν προλαβαίνω, να μην αφήνω τους φίλους μου παραμελημένους, να πηγαίνω φροντιστήρια και το φροντιστήριό μου είναι στα Μαρούσι και εγώ μένω Βρυλίσια και είναι κάπου λίγο μακριά. Αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι, όλα τα προλαβαίνω. Είναι η αλήθεια. Α! Ξεχάσω να σας πω ότι βήχω συνέχεια και την ημέρα πριν την παράστασή μου δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ γιατί ξύπναγα και έβηχα και πήγα και πήρα ό,τι φάρμακο βρήκα. Και εντάξει, τώρα είμαι λίγο καλύτερα, βασικά πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουνα. Και άμα αρχίσω να βήχω, δεν σταματάω. Δηλαδή, ξεκινάω γκούχου 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 και δεν σταματάει ποτέ αυτός ο Μιχαηλάκης. Μιχαηλάκης. Ναι, και μου έχει σπάσει τα νεύρα, γιατί όταν με πιάνει δεν με αφήνει και συνεχίζεται. Αλλά εντάξει, το καταπολεμάω εγώ, γιατί ξέρεις, pretty girls don't cry when their makeup is. Ναι, επίσης γενικά ήμουν πάρα πολύ εξουθενωμένος σε αυτή την περίοδο. Αλλά εντάξει, ευτυχώς ηρέμησα τώρα γιατί έδωσα την παράσταση. Και έβγαλα κάτι σπυράκι εδώ πέρα, γιατί είχα γυρίσει κατευθείαν μετά την παράσταση. Και όχι την παράσταση, μετά από μία πρόβα που είχαμε κάνει και ήμουν τέρμα κουρασμένος. Και λέω εντάξει, δεν θα ξέρω αυτό, γιατί είχα βάλει λίγη πούδρα. Και δεν το έκανα τέλος πάντων και γέμισα. Μόλις τελείωσα το γκλάμ μου, δείτε. Μπαμ! Bitch! Natural, με fake freckles. Και πρώτη φορά που θα βγω έξω με highlighter πολύ. Το κάνω για το shake of your video of natural tutorial και τέτοια. Τύπου για το Nix Face Awards και για την Αφροδίτη, έτσι πήγα λίγο πιο glammed up. Βγήκα έξω από τη φωλιά μου πιο glamorous. Συνήθως, από ό,τι ξέρετε, εγώ δεν τα κάνω αυτό γιατί δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ το φυσικό.
Φακ, φέρετε το highlighter ακόμα και στο σκοτάδι. Οκ, okay, εντάξει. Τώρα να είμαστε. Οκ. Okay. Λοιπόν, εννοείται πως εταιριστήκαμε με Nix Matte Finish Settings Spray να κάνουμε και λίγο το promotion. Πάω να βγάλω φωτογραφίες με flash για να δω αν έχω flashback. Οι φωτογραφίες είναι τρομακτικές. Πάω να βάλω 10 κιλά bronzer. Έφτιαξα την καφεδούμπα έτσι για να είμαι... να με κρατήσει ξύπνιο. Και πάμε να σας δείξω λίγο το whole outfit και το make-up. Oh yes, oh my god guys. Look at that glow on the skin. So snatchy, snatchy. Λοιπόν, το outfit του σημερινό είναι Adidas φόρμα, την έχω πάρει από το ASOS. Νομίζω ότι το έχουν φέρει στην Ελλάδα, στο κατάστημα που είναι στο Μοναστηράκι, κάπου εκεί κοντά. Oh, look at the glow. Και αυτή την έχω πάρει από το Sport Cafe, εδώ πέρα στα Βρυλίτσια. Να με. Αυτή εδώ. Εγώ. Dead inside. Αυτό. You like it? Και θα βάλω παπούτσια που θα σας τα δείξω μετά. Why now? So guys, βάζουμε λίγη κολονίτσα. Το βίντεο είναι sponsor από την Yves Saint Laurent. Όχι, την Tom Ford. Βέβαια. Τι σκάστε. Και φεύγουμε. Εδώ, να το, να το και να το. Κάνω την κάπου, θέλω να βάζω μήνυ. Oh my god. Μεταφερόμαστε έξω από το σπίτι. Έχει ήλιο και ζέστη. 43 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στη στέση του λεωφορείου. Like, oh my god, look at this highlighter though. Κουινάτο. Να παιδιά, που έγινε και το δικό σας. Ξεκινήσαμε ξανά τα βλογκάκια. Τώρα που καλοκαίριασε κιόλας, είναι απαραίτητα θαρώ. Έφτασα Περιστέρι επιτέλους. Τι κάνεις? Μόλις θα φτάσω Μοναστηράκι με τη Σπυριδούλα. Θα την αφήσω να πάει να βγει με τον γκόμενό της. Και εγώ θα πάω στα Nix Face Awards με τα πόδια από το Θησίο. Χαίστηκα άσχημο μουρα. Καλησπέρα, τι άλλο vlog. Βρήκα την νικήτρια, παιδιά. Και εδώ πέρα και άλλες famous. Hey! Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί πέρα. Ενημέρωση, μου είπε η Αφροδίτη να αργήσω. Γιατί δεν θα έφτανε νωρίς, αλλά τελικά έφτασε νωρίτερα. Έφτασε και άργησα εγώ επειδή είναι ζώο αυτή. Whatever. Να εδώ πέρα, I'm Olivia. Καλά, εξαιρετικά. Το παίρνει τώρα από την παπαντικά. Να εκεί πέρα ντόμενος. Είτε για, hello. Μπήκαμε μέσα και έχουμε εδώ πέρα τον Dejan. Dejan. Γεια σας, παιδιά. Έχει και αυτός κανάλι και στο YouTube και να το βρείτε στο Instagram. Εδώ είναι η νικήτρια. Εδώ η φαμίλια της νικήτριας. Πείτε γεια. Yeah. Ωραία. Και εδώ πέρα έχουμε όλους τους celebrities. Νιώθω ένα τίποτα μπροστά σε όλους. Έχουμε εδώ πέρα τη Μαργαρίτα μου. Και νιώθω λες και είμαι δημοτικό μπροστά στα ηλικιόπαιδα. Πού είναι. Εκτός του γεγονότος ότι έχει 40 τα... όχι 40 τελικό, έχει 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία. Πάμε, Nix Face Awards. Με την νικήτρια και εδώ με τη μητέρα της νικήτριας, έτσι. Τέλειος. Δεύτερη μαργαρίτα, παιδιά, και φαγητάκι εδώ πέρα. Περνάμε τέλεια. Γεια σας, είμαι η μαμά της Αφροδίτης. Είμαι πολύ περήφανη για αυτήν. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ ως τέτοια έχεις να πεις. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, συμφωνώ, απλά δεν είμαι μαμά της Αφροδίτης. Έχω να πω, θα ξέρω ότι έχω γεμίσει σαλάτια. Τότε έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ πέρα.
και ότι είναι εδώ πέρα όλοι οι YouTuber celebrities και ξέρετε, οι γνωστοί. Και τρέχω να πάω να του βγάλω βίντεο. Έχει φύγει και η Αφροδίτη. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα καταντήσω λοιπόν ολόκληρο βλογκάκι και να μην βγάλω κανέναν από εδώ. Δεν πειράζει. Η εμπειρία μετράει, έτσι. Άμα δεν δείτε άνθρωπο να κάνει έτσι εδώ πέρα, δεν θα δείτε βασικά. Όλοι κάνουν έτσι, να έτσι. Έχω ψει δύο μαργαρίτες. Λοιπόν, εδώ πέρα κάναμε ένα photo shooting, πάρα πολύ professional, παιδιά δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο χώρο. Νιώθω τόσο celebrity, το έχω πει πάρα από 10 φορές, δείτε εδώ. Κλε, πρώτη φορά που φορά σαν highlighter έξω στον δρόμο. Μουναρά. Έχει και εδώ πέρα αυτά τα μπαλόνια που παίρνεις με 6 ευρώ από το μοναστηράκι, να το. Που είναι διάφανο, αλλά δεν ξέρω πώς το πήρανε. Μάλλον οι δύο μαργαρίτες ήταν πολύ καλό για μένα, να πω την αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει. Αναμένουμε παιδιά να ξεκινήσει. Αναμένουμε, κάτσε. Αναμένουμε παιδιά να ξεκινήσει το τελικό βίντεο. Το τελικό, ξέρετε, ο τελικός γενικότερα. Που να δούμε ποιος θα βγει ο νικητής, τον Ιξέσα. Εννοείται πως θα βγει η Αφροδίτη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλά ξέρετε, γενικά υπάρχει αυτό το άγχος. Ακόμα να πάω στους famous YouTubers να πάω τους χαιρετήσω. Ντρέπομαι. Fuck up. Αλλά τέλος πάντων, κάθονται απέναντί μου. Δεν πειράζει. Ναι, συνεχίζουμε δυναμικά. Η Αφροδίτη έχει φύγει μακριά μας. Αλλά εδώ πέρα περιμένουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, με αυτό εδώ πέρα που είχε σε αυτό το ποτηράκι, το πήρα για να κάνω αέρα γιατί παιδιά, αν και είναι κλειστό, βασικά είναι κλειστός ο χώρος. Για μια στιγμή άνοιξαμε την οροφή για να μπει κρύο, αλλά τίποτα δεν έγινε, ζεσθενόμαστε όλοι. Εδώ πέρα είναι η σκηνή και εδώ πέρα αυτός είναι ο Ορφέας. Να, εδώ πέρα σκηνή. Και περιμένουμε. Ξέρουμε πότε θα αρχίσουν όλα αυτά. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα. Και όπως σας είπα, απέναντί μου είναι όλοι οι celebrities, δεν μπορώ να πάω τις σκηνές γιατί ντρέπομαι. Δεύτερα Greek Face Awards, το μεγαλύτερο διαγωνισμό μακιγιάζ παγκοσμίως. Και κατ' επέκταση το μεγαλύτερο διαγωνισμό μακιγιάζ στην Ελλάδα που διοργανώνεται από τη NYX Professional Makeup. Θα καλέσω επάνω στη σκηνή την κριτική μας επιτροπή, όπου αποτελείται από την Ανούσα Μελά, από τη Λεάνα Μάρκογλου και από την περσινή νικήτρια των Greek Face Awards, Βενετία Καμάρα. Πέρσι. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι η Κάθε μου έλεγε Βανά, δεν γίνεται να πάρω μέρος φέτος στα Face Awards. Έλεγα, Κάθε, δεν γίνεται γιατί δουλεύεις για μας πια, δεν γίνεται. Θα παραιτηθώ μόνο για να πάρει μέρος στα Face Awards. Λέω, Κάθε, υπάρχει ένας άλλος διαγωνισμός για σένα, είμαι σίγουρη θα κερδίσεις. Και κέρδισες. Κέρδισα. Και δεν θα σας έχω πει τι έχει κερδίσει, πέρα από τον τίτλο, το ότι είναι famous, η πιο famous make-up artist αυτή τη στιγμή στη NYX Professional Makeup σε όλη την Ευρώπη. Έχει κερδίσει προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ και ένα ταξίδι στο αγαπημένο μου μέρος σε όλο τον κόσμο που είναι το Los Angeles. Είσαι η επόμενη. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά. Σε ενδιαφέρει το ότι κέρδισες τον πιο artistry διαγωνισμό που υπάρχει. Ακριβώς. Βασικά νιώθω έτσι πάρα πολύ άγχος, να το πω, που έχω όλους εσάς που βρίσκεστε από κάτω που βλέπετε μόνοι τις πλάτες. Σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα. Πέρσι όμως βρισκόμουν στη θέση, στα παπούτσια μάλλον, αυτών των 5 κοριτσιών που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Και συγχαρητήρια και στους 5, αλλά και σε όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν στα Greek Face Awards 2018. Και θέλω να πω ότι πέρσι μπορεί να μην βγήκα η νικήτρια, όμως βγήκα νικήτρια σε πολλά άλλα πράγματα που ούτε εγώ η ίδια δεν... Παιδιά, δεν πια βρήκα. Θα πεθάνω εγώ. Το μεγαλύτερο διαγωνισμό μαγειά στην Ελλάδα, έπαθλο 3.000 ευρώ, έπαθλο ταξίδι στο Los Angeles, τίτλος
beauty vlogger 2017-2018 φέτος και πάρτε μέρος και ήταν η καθηγήτρια έτσι. Η καθηγήτρια! Και πήρε μέρος και έφτασε στα top 10 και φέτος... Κυρία, θα πάρετε! Εννοείται. Αφροδίτη! Έχω. Εγώ βασικά πήρα μέρος για τον λόγο που έχουν πάρει και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια που είπαν. Γιατί δεν γινότανε άμα σου αρέσει το μακιγιάζ και γενικά το creativity αυτό να δημιουργήσει να μην πάρεις μέρος σε κάτι τέτοιο. Προφανώς παρακολουθούσα της Αμερικής, τα περσινά. Αυτά, ναι. Queen, έτσι. Αυτά που γνωρίζετε. Έλα τώρα μια Αφροδίτη Φουρτάκη! Ποια είναι αυτή καλέ, αυτή εδώ. Θα πεθάνω. Το πιο κρίσιμο. Λόγω της μεγάλης αποτυχίας των πρώτων Talking Dolls, ήθελα εγώ να είμαι τέλεια. Όταν μου προτάθηκε από την Νίξ. Τελειάνα, δηλαδή! Η νικήτρια! Δεν πειράζει. Για μας είναι η νικήτρια. Αυτά, PCP και Stylista. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ σήμερα. Επίσης θέλω να σας πω για τα επόμενα σχέδια της NYX Professional Makeup. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε όσοι ήσασταν, σας είχα να γνώσει το πρώτο άνοιγμα. Εσύ του χρόνου θα συμμετάσχεις. Καλά, εννοείται. Καλά, παιδιά, του χρόνου εννοείται πως θα συμμετάσχω εδώ και θα νικήσω. Και θα πάρω στο σπίτι τον. Και επίσης το επόμενο άνοιγμα. Θα το φέρω στο Αφροδίτη μας. Το μωρό μου. Λοιπόν, βγήκε η νικήτρια. Εννοείται πως ήταν η Αφροδίτη. Δεν πειράζει. Τώρα που κάνουμε πάρτι εδώ πέρα και βγάζουμε φωτογραφίες. Έχω πιο στα μαλλιά μου πάνω, φαίνομαι σαν αγόρι, δεν πειράζει. Να είδα παρά όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν ακόμα θα πάω στους famous, αλλά εντάξει. Να είδα πέρα η Ιζαμπέλα. Γεια σας, παιδιά. Ήταν η πρώτη make-up artist που έβλεπα παντού, έτσι. Τιμή μου, παιδιά, τιμή μου. Τιμή μου. Και εδώ πέρα η Αφροδίτη, το μωρό μου. Είναι όλοι celebrities, youtubers. Έχουμε εδώ πέρα, Νά, τη Βάνα, η Βενετία, θα πεθάνω. Θέλω να πεις γεια στο vlog μου. Θέλω να πεις γεια στο vlog μου. Η Βενετία. Είναι και εσύ είσαι μια Barbie. Α, ευχαριστώ. Δηλαδή καλή είναι, παιδιά, είναι όλη η θα πάρω και σε μεταγένεια του χρόνου, θα πέσω εγώ. Ναι, εννοείται.
Θα το κάνω. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τραπέζι με τους celebrities. Εδώ πέρα το Περιγκάρδι. Εδώ πέρα η Κορίνα. Λοιπόν, αφού κάθισα λίγο στο τραπέζι με κάποιες celebrities, youtubers, ήρθα πάλι στο τραπέζι το δικό μας και έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι και βγάζουν φωτογραφίες. Εδώ Ορφέας. Πάω, προχωρά. Μπορεί να δείξω την Αφροδίτη. Ναι. Παιδιά. Και η Black Velour. Α, η Black Velour. Γεια σας. Εγώ είμαι μεθυσμένος, όπως πάντα. Πόσο. Πολύ. Πάω μια βόλτα. Άντε, να πας βόλτα. Λάκια. Λοιπόν, έχουμε εδώ την Black Velour, όπως λέμε. Κάνετε, παιδιά. Τέλεια, είμαστε μεθυσμένοι συνήθως. Δύο μαργαρίτες. Και συνεχίζουμε, πάμε στην Αφροδίτη. Εδώ είναι η Γιούλη. Νάντι. Θα πεθάνω. Νάντι. Και εδώ είναι η Αφροδίτη. Και εδώ είναι η νικήτρια. Να τη νικήτρια. Slay. Παιδιά, η Τζίο, η Γιώτα. Κάπου εδώ, να τη, θα πεθάνω εγώ. Please sponsor me, give me some lashes. Like this one. Like this one. Gio Trivelli lashes only. Yes, go on. Oh. Μωρό μου. Ο συνήθως ο Νικόλας είναι μεθυσμένος. Εδώ πέρα η Αφροδίτη μιλάει με όλους τους celebrities. Gio, Γιούλη, Ιζαμπέλα. Φτάνει, σταμάτα, μπορείς να σταματήσεις. Να το, από εδώ είναι, από εδώ είναι. Μπορείς να σταματήσεις, φτάνει, φτάνει. Από τα Nix Face Awards, εδώ πέρα με την Ορφέα. Και όσο εδώ πέρα, πείτε γεια. Χαιρετούμε. Εδώ πέρα στις λίστες. Και εδώ πέρα κάποιες famous. Λοιπόν, περάσαμε τέλεια. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω στο σπίτι, βασικά θα το συνεχίσω εννοείται. Να το παίρνουμε αυτό ως ένα μυστικό, θα το δώσουμε στην Αφροδίτη. Θα έχουμε και vlog και στο κανάλι της Αφροδίτης με το cameraman Ορφέα. Να πάτε να το δείτε. Παιδιά, πέρασα τέλεια εδώ πέρα, γνώρισα πάρα πολλά άτομα. Και γνώρισα όλες αυτές τις YouTuber που έβλεπα τόσο καιρό. Ανταλλάξαμε απόψεις και όλα αυτά και πέρασα πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Χαίρεκα πάρα πολύ. Και ναι, αυτά. Μισώ να με δείτε και λίγο στο φως. Να δείτε πώς έχει διαρκέσει το μακιγιάζ. Ούψ. Εντάξει, ωραία. Μόλις έλαβα beauty bag. Λοιπόν, εδώ με την Αφροδίτη θα την αποχαιρετιστώ τώρα, την νικήτρια. Νικήτρια της καρδιάς μας, ακριβώς, γιατί είναι νικήτρια κανονική. Όλων. Wow. Λοιπόν. Μουά, μουά. Εγώ. Από ό,τι φαίνεται, πάνω να συναντήσω τις φίλες μου, τις κολλητές μου. Ακόμα κατουργέμαι. Θα τα κρατήσω λίγο παραπάνω από το κανονικό. Πρέπει να ξεβαφτώ κιόλας. Έχω μαζί μου ξεβαφτικά μαντιλάκια. Λογικά θα κάνουμε ένα get unready with me. Ή στο δρόμο ή στο σπίτι μου. Ελπίζω να ακούγεται ο ήχος. Ναι. Αυτά λοιπόν. Πάρα να τραβήξει. Λοιπόν. Όπως σας είπα, είμαι πάρα πολύ oily και τρέχω και στάζω και μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε από τον κύριο Κορέ τα μαντιλάκια με ρόδι. Είναι πάρα πολύ καλά ξεραστικά μαντιλάκια, τα οποία βοηθάνε στην καταπολέμηση της ακμής και των ατελειών. Θα τραβήξω τώρα ένα, έτσι, τυχαία, από το μπουκάλι. Και θα τοποθετήσω στην επιδερμίδα μου, βγάζοντας ό,τι περιττό make-up έχω, δηλαδή ολόκληρο. Να, έτσι θα γίνω. Χωρίς παράσινο τσάι λιμόνι Lipton, δεν γίνεται. Πες να είμαι χάλια, αλλά κλάιν. Σκάσε ηλίθεια. Λοιπόν. Παιδιά, ο Μιτζή με χάλια. Λοιπόν, τελείωσε το vlog. Φτάσαμε Ευρυλίσια.
Οπότε είδατε και πριν. Χάρη, ξεραστήκαμε. Και θα το πούμε εμείς στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά.